μπράβο. Βρισκόμαστε λοιπόν στην έκθεση στην Ηλιούπολη, στην έκθεση ζωγραφικής, και βλέπω εδώ πέρα τρένα, κόσμος πηγαίνει, κόσμος έρχεται. Θέλετε να μου πείτε 2-3 λόγια για τη δουλειά σας? Εντάξει, επέλεξα το θέμα αυτό. Καταρχήν κάνω 5 χρόνια ζωγραφική, τελειώνουμε φέτος. Η δασκάλα μας, σας είπε ήδη και η άλλη κυρία, η κυρία Κικοπούλου, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλεξα τα τρένα γιατί με εκπροσωπούν, μου αρέσει το ταξίδι και την άλλη μεριά είναι και μια μεταφορά για το ταξίδι της ζωής. Το έχω ονομάσει διαδρομές, πώς ξεκινάει και πώς τελειώνει μια διαδρομή και ταυτόχρονα και η ζωή μας. Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο καταθλιπτικό, αλλά με εκπροσωπεί. Δεν είναι καταθλιπτικό, όλα είναι ένας κύκλος. Ναι. Μάλιστα. Δεν είστε ικανοποιημένοι από τη δουλειά σας? Εντάξει, θα μπορούσε ίσως να είναι καλύτερη, αλλά τόσο μπορώ, τόσο κάνω. Πιστεύετε ότι η έκθεση εδώ θα πάει καλά, θα έρθει κόσμος? Νομίζω ναι, γιατί είναι η πρώτη χρονιά φέτος που γίνεται σε δημόσιο χώρο και θα τη δει πολύ περισσότερος κόσμος από ό,τι την έβλεπαν τις άλλες χρονιές. Ίσως φέτος είναι η πρώτη χρονιά, αλλά νομίζω από εδώ και πέρα θα πάει πολύ καλύτερα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αξίζει μια τέτοια δουλειά και των υπόλοιπων καλλιτεχνών. Είναι εξαιρετική. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχει έργα πολύ καλύτερα από τα δικά μου. Όχι, όχι, μην γιατί τα λέτε αυτά. Πρέπει να σα πω κάτι, γιατί ένα που α το πούμε κάνει κάτι μπορεί να δει κάτι που είναι καλύτερο, όπω και μπορεί να δει και κάτι που είναι χειρότερο. Σημασία έχει το οτιδήποτε να είναι αληθινό, έτσι. Και αυτό σίγουρα είναι πάρα πολύ αληθινό.